Δεύτερη δόση 120 ευρώ για τους συνταξιούχους που δεν έχουν ακόμη κάρτα αναλήψεων. Οι συνταξιούχοι στην Αλεξανδρούπολη από νωρίς το πρωί στήθηκαν στις ουρές έξω από τα τραπεζικά καταστήματα, περιμένοντας να έρθει η σειρά τους. Μετά από πολλές διαβουλεύσεις, υπολογισμούς και δυσκολίες, το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης έλυσε την εξίσωση και ξεκλείδωσε με υπουργική απόφαση τη δεύτερη δόση για τους συνταξιούχους, οι οποίοι αν είχαν κάρτα θα μπορούσαν να σηκώσουν 60 ευρώ την ημέρα αντί για 120 ευρώ την εβδομάδα. Το ίδιο θα ισχύσει και για τους δικαιούχους επιδομάτων ΟΕΔ, θα λάβουν δηλαδή τη δεύτερη δόση των 120 ευρώ. Ενώ επίσης 120 ευρώ θα μπορούν να λάβουν και όσοι παίρνουν σύνταξη από ασφαλιστικούς φορείς, ενώ πλέον προστίθεται και οι συνταξιούχοι οι οποίοι πληρώνονται σε ξένο νόμισμα, οι οποίοι θα λάβουν το ποσό των 120 ευρώ σε αντιστοιχεία με το νόμισμά τους. Οι πολίτες θα εξυπηρετηθούν από τα περίπου 1.250 τραπεζικά υποκαταστήματα που είναι ανοιχτά σε όλη τη χώρα και εκ των πραγμάτων θα κληθούν να περιμένουν στις ουρές μέχρι να φτάσουν στα γκισέ. Τι να κάνουμε, να περιμένουμε εδώ πέρα. Η δεύτερη δόση των 120. Έτσι. Από τι ώρα είστε εδώ? Ήρθα, έχω κάνα μισάωρο. Ταλαιπωρία και πάλι. Ταλαιπωρία, τι να κάνουμε. Έχω να πάρω γύρω στα 10.000 καναδρομικά να μην τα δώσουν, είπανε. Ναι. Μπορεί να μου το δώσουν σε ομόλογα. Οι υπόλοιποι για τα 3.000. Τρεις ώρες κάθονται οι άνθρωποι για 3.000. Κρίμα είναι. Μαρτία, από το Θεό είναι. Ταλαιπωρία λοιπόν και σήμερα. Ταλαιπωρία. Αλλά κάνουν την πλάκα μας, μωρό. Όλοι μας αρέσει, είμαστε μαζόχες όλοι. Μην νομίζεις, άνδρες, γυναίκες. Όλοι μαζόχες είμαστε. Περιμένουμε εδώ, κάνουν την πλάκα μας. Δουλεύω ένας τον άλλον. Αλλά δεν μαλώνουμε. Τουλάχιστον αυτό, δεν μαλώνουμε. Όχι. Δεν πήρα τίποτα. Γιατί έχω κατάθεση και δεν με έδωσαν λεφτά από το βιβλίο της καταθέσεις. Πρέπει να είμαι συνταξιούχος από τη Γερμανία, εδώ να έρθουν τα λεφτά. Μάλιστα. Αυτό εσείς δεν το γνωρίζετε ότι μόνο εσείς. Είμαι στη Γερμανία ακόμα. Τι θα τρώω εκεί πέρα από τα φέρω εδώ τα λεφτά, τη σύνταξη. Αυτό. Τώρα έχετε μείνει χωρίς λεφτά να φανταστείτε. Χωρίς λεφτά, ακριβώς. Έτσι έχω μείνει. Ναι. Τώρα ήρθα, δεν έχω πολύ. Για τα 120 ευρώ και εσείς. Μάλλον. Δεν ξέρω αν τα δώσουν. Για ποιο λόγο λέτε μάλλον? Δεν ξέρω, δύσκολη κατάσταση γι' αυτό. Από σύνταξη θα τα πάρετε όμως. Βεβαίως. Και από Γερμανία, Και από Γερμανία. Φτωχός και υγιής, παρά πλούσιος και άρρωστος. Έτσι είναι. Τα γνωμικά είναι σοφά λένε. Σοφά, ναι. Τέτοιες δύσκολες ώρες μας σώζουν λίγο. Μας σώζουν, βέβαια μας σώζουν. Έχω ώρα, αλλά δεν πειράζει. Από τι ώρα είστε εδώ πέρα? Έχω και μία ώρα. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι υπήρξαν δεύτερες σκέψεις για το αν θα πρέπει να πάρουν οι συνταξιούχοι χωρίς κάρτα, οι οποίοι προσεγγίζουν το 1,5 εκατομμύριο επιπλέον 120 ευρώ αυτή την εβδομάδα, λόγω των περιορισμένων αποθεμάτων των τραπεζών σε ρευστότητα. Μάλιστα, ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μάρδας δήλωσε πως δεν μπορούμε προς το παρόν να λύσουμε το θέμα με τους συνταξιούχους που έχουν πάρει λιγότερα χρήματα από τους υπόλοιπους πολίτες.